Κωστάκη και τη Τίνα Σεβιατζή. Με τη σύζυγό του Εύα Παπατούση έχουν ένα κοριτσάκι, την Κωνσταντίνα. Φοιτήσε στην νομική σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, από όπου έλαβε το πτυχίο του και στη συνέχεια διορίστηκε δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Έδεσσα. Πλην όμως δεν άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου, καθώς αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με την οικογενειακή του επιχείρηση. Ο Γιάννης Πεπιετζής ζει και δραστηριοποιείται χρόνια τώρα ως επιχειρηματίας στην Έδεσσα. Η ενασχόλησή του με τα κοινά είναι πολυετής. Ο Γιάννης Πεπιετζής έχει αφήσει ξεχωριστό αποτύπωμα ήθους, τιμιότητας και αποτελεσματικότητας σε κάθε πέρασμά του από θέσεις ευθύνης. Έχει αφιερώσει τη ζωή του στην πόλη, την οποία επί σειρά ετών υπηρετεί ως Δημοτικό Σύμβουλο. Ακούραστα δηλώνει παρόν σε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην άνθηση του τόπου, ενώ έχει εδραιώσει μια δυναμική παρουσία στα θεσμικά όργανα του Δήμου, με στόχο τη διαφάνεια για τη δημοκρατική λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με βασικές εγγυήσεις, την εργατικότητα, την ευαισθησία για το κοινωνικό σύνολο και το συγκροτημένο του σχέδιο, τίθεται στην κρίση των συνδημοτών του ως υποψήφιος δήμαρχος. Οραματίζεται μια Έδεσσα και φεγορίτιδα διαφορετική. Έναν οικολογικό δήμο πρότυπο, φιλικό και οικείο για τους δημότες, που θα αποκομίσει τα ωφέλη του τουρισμού, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της περιοχής. Καλό λοιπόν τον Γιάννη Τσεπκεντζή, υποψήφιο δήμαρχο Έδεσσας Βεγορίτιδας, να ανέβει στο βήμα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτό που αυτή τη στιγμή έχω την τιμή να βλέπω μπροστά μου, αυτή η πρωτοφανής παρουσία σας, είναι σίγουρα η αλλαγή της εποχής που όλοι ονειρευόμαστε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Αγαπημένοι άνθρωποι από όλο το Δήμο, αφού ξέρετε ότι έχω προσωπικές σχέσεις με όλους σας, φίλοι παλιοί, παλιοί φίλοι αυτοδιοικητικοί, που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην περιοχή και το μεγάλο τους έργο το έχουν αφήσει παρακαταθήκη για να μπορέσουμε να χτίσουμε εμείς την περιοχή του μέλλοντος. Οι εκλογές πλησιάζουν και οι προσπάθειές μας κορυφώνονται και ο στόχος παραμένει ένας και μοναδικός. Να σπάσουμε τον κύκλο της νοτρότητας και της μιζέριας, παίρνοντας τη δημιουργική αλλαγή και έναν φρέσκο επιτέλους αέρα στην περιοχή. Με άλλα λόγια, ερχόμαστε να ανταποκριθούμε σε ένα μαζικό αίτημα της κοινωνίας μας. Να ανατραπεί η στασιμότητα της τρέχουσας Δημοτικής Αρχής. Είμαι στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση σήμερα να παρουσιάσω το πρόγραμμα του συνδυασμού μας, το οποίο αποτελεί απόσταγμα δουλειάς πάρα πολλών μηνών όλης της ομάδας. Πριν προχωρήσω όμως την ουσία της σημερινής μας συγκέντρωσης, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για την ομάδα μου και βέβαια δύο λόγια για τη λειτουργία του Δήμου τα τελευταία χρόνια. Με ένα κοινό όνειρο, άνθρωποι με διαφορετικές πορείες, συσπηρωθήκαμε, ενωθήκαμε
και συγκροτήσαμε μια ισχυρή αυτοδιοικητική ομάδα, ένα ανεξάρτητο, ανοιχτό και πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο. Συνθέσαμε ένα μοσαϊκό υποψηφίων, η οποία ο καθένας τους έχει μοναδικό αποτύπωμα στην πόλη και ξεχωριστό. Η συμπόρευση αυτών των ανθρώπων είναι για μένα ό,τι πιο τιμητικό έχω συναντήσει στη ζωή μου. Σας το λέω ειλικρινά. Για εμάς όλους η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι ακόμα ένα όχημα πρόσβαση στα προνόμια, αλλά ένας δημοκρατικός πραγματικά θεσμός που απαιτεί υπευθυνότητα, διαφάνεια και κυρίως ευσυνειδησία από αυτούς που ασχολούνται. Δεν είμαστε αφιψηλού παρατηρητές, ούτε είμαστε μια ιδιότυπη ελίτ. Ζούμε τα προβλήματά σας και το ξέρετε, τις ανάγκες των συντημωτών μας. Είμαστε φύση και θέση, κύτταρο και της πόλης και των χωριών μας. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε δημιουργήσει μια σχέση με εσάς και με όλους τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι μας εκτιμούν για την ειλικρίνεια και το γνήσιο ενδιαφέρον μας. Αυτή είναι άλλωστε και η ομορφιά του θεσμού της αυτοδιοίκησης, ως η πιο κοντινή μορφή εξουσίας στην κοινωνία, η πολύ καλή γνώση των αναγκών των πολιτών. Φίλες και φίλοι, σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές τολμάω να πω ότι έχει περισσότερο νόημα από ποτέ να διεκδικήσουμε το Δήμο. Γιατί όμως? Για να δούμε λίγο τι έχει παραδώσει η διοίκηση Γιάννου Μουράτογλου τα τελευταία 13 χρόνια. Μια πόλη στο κενό, χωρίς δυναμισμό, μια πόλη που ατροφεί, χωριά εντελώς παραμελημένα, παρατημένα και πολίτες καχύποπτους για τη λειτουργία και τον ρόλο των υπηρεσιών του Δήμου. Γνωρίζετε ότι εδώ και χρόνια δηλώνω ακούραστα παρόν σε κάθε προσπάθεια εξέλιξης της περιοχής. Η ενασχόληση με τα κοινά έχει γίνει δεύτερη φύση μου. Τι λοιπόν παρατηρώ όλα αυτά τα χρόνια? Ότι ο Δήμος μας, από εκφραστής της τοπικής κοινωνίας, έχει καταστεί ένας προνομιακός χώρος λίγων ανθρώπων. Ένας χώρος όπου μπορούν εύκολα να συναλλάσσονται, αδιαφανώς, να πραγματοποιούν απευθείας αναθέσεις, κυρίως έξω από την πόλη, και να καρφώνονται πολλές φορές ακόμα και οι ίδιοι αυτά που αναλογούν σε όλους εσάς, τους πολίτες. Ο Δήμος έχει υποβαθμιστεί σε ένα εργαλείο ικανοποίησης ιδίων συμφερόντων, απομακρυσμένος από τις ανάγκες πραγματικές των πολιτών. Έχει αποσυνδεθεί από τους κατοίκους και έχει συνδεθεί επί της ουσίας με την ιδιοτέλεια και την αλαζονία της απερχόμενης δημοτικής αρχής. Πολλές φορές, σχεδόν ως πάραγο όλης αυτής της συμπεριφοράς, πραγματοποιείται κάποιο έργο το οποίο έχει κάποιο ωφέλη στην πόλη, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι μια συγκροτημένη προσπάθεια σε μια πορεία που πηγαίνει προς το μέλλον. Μάλιστα, να σας πω την αλήθεια, γέλασα λίγο όταν υπέμεσε στην αντίληψή μου τελευταία η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούν ο κύριος Μουράτογλου και η συναυτό, που προβάλλουν την εύκολη πρόσβαση στα κέντρα και τις γνωριμίες. Έχει γνωριμίες, θα φέρει λεφτά. Μπορώ να καταλάβω τι εννοεί, μπορώ να το συναισθανθώ. Γι' αυτό γιατί είναι ένας πολιτικός που ξεκίνησε τη δεκαετία του 90, ο οποίος είχε ως πρότυπο εκείνη την εποχή τους διαδρομιστές και τους ηγέτες των Υπουργείων της δεκαετίας του 80 και του 70. Ας τελειώνουμε όμως λοιπόν με αυτά τα επιχειρήματα και με αυτές τις πρακτικές. Υπάρχουν συγκεκριμένες νόμιμες διαδικασίες, στις οποίες οι απορρόφησεις κονδυλίων, τις οποίες τις γνωρίζουν όλοι που ασχολούνται με τα δημοτικά. Και κυρίως τις γνωρίζουν και είναι κοινές για όλους τους δημάρχους και για όλους τους Δήμους. Τι λοιπόν κατάφερε τόσα χρόνια ο κ. Μουράτογλου? Το μόνο που κατάφερε ήταν να φέρει κάποια χρήματα από τα ληξιπρόθεσμα για να καλύψει κάποια ελλείμματα ή κάποιες δικαστικές αποφάσεις τις οποίες δεν έπρεπε να έχει χάσει ο Δήμος. Και για ένα περίεργο λόγο τις κάνει. Πού ήταν λοιπόν οι γνωριμίες του όταν χανόταν το Πανεπιστήμιο της πόλης? Όταν είμαστε τόσα χρόνια χωρίς ασφαλή εθνική οδό, όταν έπρεπε να διεκδικήσουμε το ξενία, να το πάρουμε στα χέρια μας ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο, να το πάρουμε από το ΤΑΙΠΕΔ και μετά να το εκμισθώσουμε εμείς σε οποιοδήποτε ιδιώτη. Όταν ακόμα και αν δεν είναι στα όρια της, τα στενά της αυτοδιοίκησης, όταν έγινε η ΜΕΘ, ένα σύστημα που απασχόλησε όλη την κοινωνία,
Πού ήταν ο κύριος Μουράτογλου εκεί να βάλει τις πλάτες ή να σταθεί δίπλα στους συμπολίτες του? Μήπως τελικά όλα αυτά τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν τους αυτοπαγιδεύουνε και αυτοπαγιδεύεται και ο ίδιος? Το σημαντικότερο όμως είναι τα υποτιθέμενα χρήματα που θα φέρει, πώς θα επενδυθούν στο Δήμο και μέχρι ποιο ποσό και μέχρι ποιας τελευταίας δεκάδας θα επενδυθούνε. Το σύστημα με τις χρηματοδοτήσεις, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι η ορθολογική τους διαχείριση και αξιοποίηση. Εμείς λοιπόν, αυτό που μπορούμε να εγγυηθούμε με την ομάδα μου είναι η τεχνογνωσία, η πείρα, η αποφασιστικότητα να φέρουμε όλα τα ωφέλη με αυτά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρώτα απ' όλα την ετοιμότητα στη διαχείριση των χρημάτων που θα λάβει ο Δήμος. Διέθεσα λοιπόν ανατροφή. Δεν θλίβει η εικόνα μιας πόλης που ενώ έχει όλα αυτά τα συγκριτικά χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μπορεί να χάσει οποιαδήποτε δυναμική. Ένας Δήμος που θα μπορούσε να αποτελεί ένα οικολογικό και ένα αναπτυξιακό πρότυπο, παρουσιάζει μια εικόνα ατονίας. Κάποια τα προβλήματα που συνθέτουν την εικόνα της παραμέλησης είναι η έλλειψη θέσεων στάθμευσης, είναι η ανεπάρκεια σε ποδηλατόδρομους, οι απασπασματικές πεζοδρομήσεις και βέβαια το μεγάλο ζήτημα που μας ταλαιπωρεί, το κυκλοφοριακό, για το οποίο έχουν κάνει δεκάδες πειράματα, δεκάδες μελέτες και φτάσανε κάθε μήνα να αλλάζουν ακόμα και δρόμους. Επίσης, γνωρίζετε όλοι ότι η Έδεσα είναι η μοναδική πρωτεύουσα στην κεντρική Μακεδονία που δεν έχει ένα ασφαλές οδικό δίκτυο. Επίσης, το σιδηροδρομικό δίκτυο γνωρίζουμε όλοι σε τι κατάσταση έχει περιέλθει. Η έλλειψη κάθε το άξονα προς την Εγνατία στερεί επίσης την εξωστρέφεια στην περιοχή, σε όλα τα επίπεδα. Η απερχόμενη λοιπόν Δημοτική Αρχή 13 χρόνια δεν είχε πάρει καμία πρωτοβουλία διεκδίκησης. Καμία. Έπρεπε να καθίσει στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου μια νέα δημοτική παράταξη κοινωνία σε κίνηση, η οποία μέσα σε 3 μήνες παρουσία τσικάλεσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, ανακοίνησε το τεράστιο θέμα τη εθνική οδού με όποια αποτελέσματα βλέπουμε σήμερα και με όποιε υποσχέσει έχουμε πάρει. Η διοίκησή του λοιπόν μπορεί να συγκροτεί στα εξή: αδιαφορία, αήθεια και ιδιοτέλεια. Το δίλημα λοιπόν είναι σαφέ. Θέλουμε να συντηρήσουμε στην εξουσία ανθρώπους που αυτή τη στιγμή λιμένονται το Δήμο, ή θέλετε να δώσετε όλοι εσείς την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, σε ειλικρινείς ανθρώπους, με προθέσεις, τεχνογνωσία και μόρφωση και μια σύγχρονη ματιά προς το μέλλον? Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους να σπάσουμε αυτό το παγιωμένο καθεστώς των προνομίων. Ο Δήμος ανήκει σε όλους τους κατοίκους. Είμαστε εδώ λοιπόν για να περιγράψουμε το όραμά μας, για να παρουσιάσουμε προσεγμένες προτάσεις που κουμπώνουν πραγματικά στα προβλήματα των Δημοτών. Ερχόμαστε με ένα συγκεκριμένο, συνεκτικό και συγκροτημένο σχέδιο, προκαλώντας τους κατοίκους να τολμήσουν να ονειρευτούν την πόλη και το Δήμο διαφορετικά. Να δουν το Δήμο όλο με το δικό μας βλέμμα. Να δημιουργήσουν μια άλλη σχέση με τη Δημοτική Αρχή. Θέλουμε μια πόλη οικία και φιλική. Θέλουμε Δημοτική Αρχή που δεν γεννά φόβο και δυσπιστία, αλλά είναι σύμμαχος των ανθρώπων. Μια πόλη σύγχρονη, πράσινη, ικανή να φροντίσει τους κατοίκους και προσφέροντας κυρίως στην καθημερινότητά τους. Θέλουμε μια Δημοτική Αρχή που να στέκεται δίπλα στους αγρότες. Και να στέκεται δίπλα στους αγρότες όχι μόνο στο αυτονόητο δικαίωμά της στην αγροτική οδοπία, αλλά σε κάθε αναπτυξιακή προοπτική που μπορεί να έχει η αγροτιά στην περιοχή μας. Θέλουμε μια πόλη πρότυπο, μια οικολογική οάση που ξέρει να χρησιμοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα προς όφελος της κοινωνίας. Οραματιζόμαστε την Έδεσα και τη Βεγορίτιδα ως ένα προσεγμένο και προνομιούχο προάστιο της Θεσσαλονίκης και όχι ως την πίσω αυλή της που έχουν συνηθίσει να μας βλέπουν. Ένα προάστιο το οποίο θα καταφεύγουν άνθρωποι μόνιμα ή περιστασιακά τους θερινούς μήνες όταν οι κλιματολογικές συνθήκες στις περιοχές τους θα είναι αβίωτες. Όταν σε λίγα χρόνια, όπως γνωρίζουν αυτοί που βλέπουν την εξέλιξη της τεχνολογίας, το 30% των ανθρώπων θα δουλεύει από το ίντερνετ. Ένα καταφύγιο λοιπόν στο αρχόμενο φαινόμενο της κλιματικής μετανάστευσης. Ένα Δήμο που θα καρπώνεται από τον τουρισμό και δεν θα βλέπει τους επισκέπτες να έρχονται 2 ώρες και να φεύγουν χωρίς να αφήνουν τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Πέραν όμως της μεγάλης εικόνας, μας ενδιαφέρουν και τα μικρά, αυτές οι μικρές υποδομές και πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Η ελευθερία δηλαδή να κινηθούμε
με ποδήλατα, με αναπηρικά καροτσάκια, με πέστη, ακόμα και με το αυτοκίνητο, η δυνατότητα να χαρούμε το πράσινο και το οξυγόνο. Οι ιδέες λοιπόν που διαπνέουν όλους τους άξονες μας είναι οι εξής. Ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, λειτουργικότητα στην καθημερινότητά μας και φιλικότητα του Δήμου προς όλους τους πολίτες. Παρουσιάζω λοιπόν το περίγραμμα των βασικών αξώνων του προγράμματός μας. Καθαριότητα. Η καθαριότητα αποτελεί άμεση προτεραιότητα για μας. Η στρατηγική μας έχει τρεις στόχους. Να εξηγειάνουμε καταρχάς το σύστημα της αποκομιδής. Θέλουμε μια ορτολογική χρήση, χωρίς άλλες αυτερεσίες, χωρίς περίεργες συμβάσεις. Όλες οι ενέργειες πρέπει να γίνονται με βάση τη σχέση ωφέλους κόστους. Αυτές οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται. Ούτε ένα ευρώ χαμένο. Γιατί το ευρώ που λείπει από εκεί κοστίζει κάπου αλλού. Ο δεύτερος στόχος είναι να κάνουμε το σύστημα της καθαριότητας πιο άμεσο και πιο λειτουργικό, κυρίως στις γειτονιές και στα χωριά μας. Εισάγουμε λοιπόν τον καινοτόμο θεσμό του βοηθού του Δημότη με αρμοδιότητα τη συνολική εποπτεία για κάθε θέμα που αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, όχι μόνο την καθαριότητα, τον αστικό εξοπλισμό, τα γκράφιτι, το πράσινο, τα πάντα. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα φροντίσει άμεσα και θα επεμβαίνει χωρίς να υπάρχουν χρονοκαθυστερήσεις και χωρίς να υπάρχουν ενδιάμεση. Ο τρίτος στόχος είναι η αναβάθμιση του συστήματος της ανακύκλωσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μειώσουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Ξέρετε ότι η κλιματική αλλαγή δείχνει τα δόντια και εμείς σε κάποια θέματα στην ανακύκλωση δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου. Δίνουμε κίνητρα λοιπόν για διαλογή στην πηγή, βάζουμε πλώρη για νέες μεθόδους ανακύκλωσης όπως η κομποστοποίηση. Κυκλοφοριακό. Στοχεύουμε σε μια πιο δημοκρατική διαίρεση του αστικού χώρου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας έχουμε ίσο δικαίωμα στην πόλη και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε. Πραγματοποιούμε λοιπόν αστικές παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση των αμαίων, των ΑΜΕΑ, με εξασφάλιση των απαραίτητων οδεύσεων και με δημιουργία νέων αμπών. Δημιουργούμε ολοκληρωμένο και οριοθετημένο σύστημα ποδηλατοδρόμων και ηλεκτροκίνησης. Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η ηλεκτροκίνηση είναι ένα μέσο μεταφοράς που σύντομα θα έρθει στη ζωή μας. Δημιουργούμε χώρους στάθμευσης περιμετρικά της πόλης και τη συνδέουμε με το κέντρο με μίνι μπας. Εισάγουμε έξυπνες εφαρμογές ενημέρωσης του κοινού για τις κενές θέσεις στάθμευσης και κυρίως πληροφορίες για την κίνηση, ούτως ώστε να αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις. Περιβάλλον. Το περιβάλλον προύει το κόδωνα του κινδύνου. Πρέπει με γρήγορα αντανακλαστικά να αντιληφθούμε αυτό που έρχεται. Αύξηση θερμοκρασιών και πλημμύρες θα είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά. Η θωράκισή μας λοιπόν απέναντι και μετά ακόμα περισσότερο μετά από τα πρόσφατα δυσάρεστα γεγονότα στην κεντρική Ελλάδα τοποθετείται στην πυρήνα του προγράμματός μας. Εισάγουμε αντιδημαρχία κλιματικής αλλαγής η οποία θα εστιάσει αποκλειστικά στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Μακροπρόθεσμος στόχος βέβαια είναι το μηδενικό αποτύπωμα περιβαλλοντικό του Δήμου. Εκπονούμε ολοκληρωμένα σχέδια πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Αναπτύσσουμε συστήματα διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων. Αξιοποιούμε τις επιστημονικές μεθόδους ελέγχου στάθμης του νερού με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία των αρκών για την οχύρωση της πόλης. Αντιμετωπίζουμε γρήγορα και ουσιαστικά την εξάντληση των ενεργειακών πόρων με σειρά καινοτόμων πρακτικών. Ανάμεσα στα άλλα, εμπλουτίζουμε και το ενεργειακό μας καλάθι, αξιοποιώντας το πιο πρόσφατο. Το πιο πρόσφατο επενδυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πρόγραμμα αφορά σε συσσωρευτές, σε μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας. Αφού βλέπετε ότι τα φωτοβολταϊκά πια έχουν κορέσει το σύστημα και δεν μπορεί να δεχτεί περισσότερα πέρα από μερικά από net metering. Βελτιώνουμε το μικροκλίμα της περιοχής εντάσσοντας πράσινη δόμηση με κίνητρα και πρασίνισμα των σχολικών αυλών. Και βέβαια δεντροφυτεύσεις. Δεν θα υπάρχει ούτε μία δεντροδόχο στην πόλη χωρίς δέντρο. Σχεδιάζουμε δημόσιους χώρους και αστικές αναπλάσεις. Να αποκτήσει η πόλη μας ομοιόμορφη ταυτότητα και αισθητική και κυρίως οι δημόσιοι χώροι να έχουν νοικοκυροσύνη.
σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενιαίας πολιτιστικής οικολογικής διαδρομής με κυρίαρχο στοιχείο το νερό. Καταλήξη αυτού του εγχειρήματος θα είναι η αξιοποίηση του χώρου του Σταδίου. Ανοίγουμε συζήτηση με εσάς για τη δημιουργία οικολογικού θεματικού πάρκου με επίκεντρο το υδάτινο στοιχείο. Διαβουλευόμαστε με τους κατοίκους και συναποφασίζουμε. Θεωρούμε ότι το πάρκο αυτό μπορεί να αποτελέσει τουριστικό πόλο έλξης. Θεωρούμε ότι μπορεί να ενισχύσει πάρα πολύ το τουριστικό μας προϊόν. Συνδέουμε το ιστορικό με το εμπορικό κέντρο της πόλης, ενισχύοντας το αστικό πράσινο και δημιουργούμε δίκτυα ήπιας μετακίνησης. Αγροτική ανάπτυξη. Σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε ως προτεραιότητα τους αγρότες μας. Δεν θέλουμε να αφήσουμε καταρχάς κανέναν αγρότη εκτεθειμένο απέναντι στις κλιματικές μεταβολές. Βοηθάμε τους αγρότες να θωρακίσουν τις καλλιέργειες απέναντι στην κλιματική αλλαγή με έργα συγκράτησης ορμητικών νερών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο έντονες, οι έντονες βροχοπτώσεις θα είναι πολύ πιο πολλές. Παρέχουμε λοιπόν καιρικά και άλλα πολύτιμα δεδομένα στους αγρότες, με σκοπό τη διευκόλυνση του προγραμματισμού τους. Βάζοντας, τοποθετώντας τους μετεωρολογικούς σταθμούς, αφού αναβαθμίσουμε ενεργειακά τις αντλίες άρδευσης με δυνατότητα τηλεδιοίκησης. Μελετήσουμε και κατασκευάζουμε τα μειαυτήρες νερού όπου μας επιτρέπει η γεωμορφολογία, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την αποθήκευση νερού για την άρδευση το καλοκαίρι και να μειώσουμε το κόστος. Είναι έργα που δεν έχουν γίνει ποτέ τα 13 χρόνια. Είναι έργα που θα μας θωρακίσουν απέναντι στην αύξηση των τιμών της άρδευσης, που αυτή τη στιγμή όσοι ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα ξέρετε που έχουν φτάσει και πόσο απροστάτευτη είναι η περιοχή. Περιμνούμε προφανώς για την αγροτική οδοποιία, ανοίγουμε μελέτες, κάνουμε εκτεταμένες μελέτες για εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, γιατί όπως γνωρίζετε ο μόνος δήμος που δεν είχε ασφαλτοστρώσεις τα προηγούμενα 4 χρόνια ήταν ο δικός μας. Όλοι οι άλλοι δήμοι πήρανε εκατομμύρια ευρώ. Κοινωνική πολιτική. Ο Δήμος μας θα γίνει ασπίδα προστασίας που στέκεται πλάι στους ανθρώπους. Κυρίως θέλουμε να ετοιμάσουμε μια δέσμη προτάσεων που θα αγκαλιάσει περισσότερο τους ευάλωτους και τους κυριότερους συμπολίτες μας. Με όρους εχεμήθειας και αξιοπρέπειας. Τέρμα πια οι φωτογραφίες πάνω από την αλληλεγγύη. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πανηγύρι. Δεν θέλουμε κανέναν δημότη μόνο και αβοήθητο. Εισάγουμε πρόγραμμα φυσικοθεραπείας στην ήδη υπάρχουσα υπηρεσία βοήθειας στο σπίτι που απευθύνεται σε άτομα που δυσκολεύονται να εξυπηρετηθούν. Αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα ΚΑΠΗ εισάγοντας θεραπευτικά προγράμματα άσκησης και συμβουλευτικής σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων. Μια εξαιρετικά καινοτόμος πρόταση για το Δήμο μας είναι η δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας τηλεϊατρικής. Με ψηφιακή συλλογή των δεδομένων θα αποσταλεί στους γιατρούς και έτσι όποιοι έχουν ανάγκη και έχουν πρόβλημα μετακίνησης θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε συμβουλευτική ειδικών. Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία κοινωνικών ΚΕΠ, τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών και παιδιών και πολλά άλλα πράγματα που θα τα δείτε αναλυτικά στο πρόγραμμά μας. Τουρισμός. Βασικός λοιπόν πυλώνας της ατζέντας μας είναι η ανάπτυξη και ο τουρισμός. Ποιος όμως τουρισμός? Ο τουρισμός που σέβεται καταρχάς τη φύση. Και ο τουρισμός που σέβεται τους κατοίκους της περιοχής και την ιστορία της περιοχής. Όχι ένας ευκαιριακός τουρισμός. Σχεδιάζουμε λοιπόν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μονοπατιών που θα ξεκινάει από τον αρχαιολογικό χώρο με την πτώση του νερού και θα καταλήγει στο Καϊμάξαλαν από εκεί που ξεκινάει το νερό. Όλα αυτά με συντηρητικό χρήκο την πορεία του. Δημιουργούμε ιστορικούς περιπάτους. Για παράδειγμα, των μαχών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θρησκευτικούς περιπάτους. Κάνουμε το Δήμο ένα κέντρο για αθλήματα όπως η ορεινή αναρρίχηση, η πεζοπορία, οι παρκάδες, η κοπηλασία, το παραπέντε και πάρα πολλές άλλες δράσεις που σχετίζονται με αυτή τη διαδρομή, αξιοποιώντας όμως κυρίως τους δικούς μας συλλόγους. Όλους αυτούς τους συλλόγους που έχουν αποδείξει τόσα χρόνια ότι μπορούν να φέρουν και αθλητικές διοργανώσεις αλλά και πολύ κόσμο στην περιοχή. Προωθούμε τον γαστρονομικό τουρισμό μέσω εκδηλώσεων και διασυγνωσίας και παρουσίας τοπικών προϊόντων. Τέλος, διοίκηση.
Εδώ λοιπόν δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε ένα βασικό χαρακτηριστικό που θέλουμε να έχει η δική μας διοίκηση. Την άμεση σχέση με τον πολίτη. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μονίμως έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με αυτούς. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο θα σας δίνει τη δυνατότητα να μας αξιολογείτε σε βασικούς τομείς, όπως είναι το πράσινο, όπως είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως είναι το κυκλοφοριακό και σε όλα τα άλλα τα βασικά θέματα που σας απασχολούν και σας ταλαιπωρούν. Επίσης, θέλουμε να φτιάξουμε μια ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης των αιτημάτων του πολίτη, ούτως ώστε να κάνει το αίτημα και να βλέπει ποια είναι η εξέλιξή του και πόσο γρήγορη είναι. Και βέβαια, ένα πολύ δημοκρατικό μέσο. Θα ενεργοποιήσουμε επιτέλους το θεσμό του συμπαραστάτη του Δημότη για να έχει δυνατότητα ο κάθε πολίτης για να έχει δικαίωμα λοιπόν ο κάθε πολίτης σε οποιοδήποτε πρόβλημα έχει με τον Δήμο να μπορεί να απευθυνθεί σε έναν άνθρωπο που θα μπορεί να τον προστατεύουμε όλοι μαζί με ετοιμότητα για να φύγει η πόλη μας και η περιοχή μας από τη συστημότητα και από τον Βάλτο. Έχω πια τη γνώση, την εμπειρία και το μεράκι να δείξω σε όλους εσάς ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Ο δρόμος της ανάπτυξης. Είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ με επάρκεια στις υψηλές απαιτήσεις της θέσης που αναλαμβάνω. Γιατί δεν βλέπω τη θέση του Δημάρχου ως αξίωμα. Τη βλέπω ως μια θέση για καθημερινή και σκληρή δουλειά και απαιτητική εργασία. Άλλωστε, όποιος με παρακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια θα είδε ότι αυτό ακριβώς έκανα στη θέση που μου ανέδεσε να εκπροσωπήσω ο λαός της περιοχής, τη θέση της αντιπολίτευσης. Αγαπητοί μου φίλοι, θα μου επιτρέψετε δύο-τρεις σκέψεις κλείνοντας. Μια δημοτική αρχή που προσπαθεί να παραμείνει στην εξουσία εκβιάζοντας την ψήφο των πολιτών δεν μπορεί και είναι ανίκανη να προσφέρει οποιαδήποτε ασφάλεια. Αντιθέτως, όλοι μας ή περισσότεροι περιστασιακά ή μόνιμα γινόμαστε θύματα της αθαιρεσίας της. Είναι μέγιστη ανηθικότητα η εκμετάλλευση της ανάγκης του ανθρώπου. Η πραγματική ασφάλεια υπάρχει όταν μια δημοτική αρχή δεν δημιουργεί καθεστώς πίεσης. Όταν προσφέρει χωρίς απαιτήσεις ανταπόδοσης και χωρίς όρους συναλλαγής. Και θέλω να μην ξεχνάτε κάτι. Ότι αυτός που εκφοβίζει στο βάθος φοβάται περισσότερο από εσάς. Και ότι το πιο βαθύ σκοτάδι στη φύση είναι ακριβώς λίγο πριν το ξημέρωμα. Στις 8 λοιπόν Οκτωβρίου αποφασίζουμε τι τόπο θέλουμε, αποφασίζουμε ποια ανοτροπία και με ποιους ανθρώπους θέλουμε να πορευτούμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Η νίκη μας είναι πολύ κοντά πια μετά τη σημερινή εικόνα και την τιμή που μας κάνατε. Να ξεκινήσει από τα τοπικά μας συμβούλια γιατί είναι οι άνθρωποι που θεωρώ ότι είναι πιο παραμελημένοι στο Δήμο και είναι αυτοί που θα δώσουν τη μάχη. Ας ξεκινήσουμε. Καλώ λοιπόν τους υποψήφιους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου. Γιώρας Χρήστος. Δημούλτση Ουρανία. Πού είναι τα παιδιά μου. Καπετάντζης Ιωάννη. Νάντζη Ιορδάνα. Νάντης Αθανάσιος.
τους υποψήφιους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Άντρα. Καλκαλίτσης Δημήτριος. Ευθυμίου Θωμάς. Δεσίση Γεωργία. Βέσιου Αθηνά. Παρίσης Ιωάννη. Γερχόντας Αθανάσιος. Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Άρνησα. Κάρτας Πέτρος. Λαζαρίδου Δήμητρα. Μουρατίδης Φίλιππος. Πόγια Παπαδραγιανού Ελένη. Παπαδόπουλος Παύλος. Τζουμάνιας Λάζαρος. Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Βρυτών. Βασιλείου Καλλιόπη. Γεωργίου Νικόλαος. Θάνος Χρήστος. Τεσσαβέλας Πέτρος. Υποψήφιος πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δραματικού, Μπουτχάρης Χρήστος. Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Καρυδιάς. Γέλη Ευθροσύνη. Λάριου Μαρία Πασχαλίνα. Κουκουβάλας Μιχαήλ. Πέλιος Χρήστος. Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Μεσημερίου. Βλαδίκας Βασίλειος. Γιώργης Κωνσταντίνος. Γιώρας Ιωάννης. Κουρκουλούκης Ευάγγελος. Μπάντζης Βασίλειος. Παπαστεφάνου Βασιλική. Τσιάκου Αρίκη. Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Νησίου. Δόγκα Μαρία. Μάινος Ιωάννης. Πρόιος Λάμπης.
Κοντοπουλίδου Γεωργία. Μήτρου Γεώργιο. Μουρατίδου Πελαγία. Ποσίνη Εκλαμπία. Μυρίδης Αριστίδης. Παπαδόπουλος Γρηγόριος. Σωτηριάδης Αλέξανδρος. Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Περαιάς. Βαλιανός Γιώργιος. Βαλιάνος. Συγγνώμη. Καριδόπουλος Κωνσταντίνος. Ναλβάντης Δημήτριος. Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Πλατάνης. Γιώργης Αντώνιος. Άγγλια Κατερίνη. Σαμάντης Αντώνιος. Σπρίτας Χρήστος. Κοινότητας Ριζαρίου. Γαβριλίδου Βασιλική. Βασιλίδα. Καθηκαρίδης Γιώργιος. Thank you.
τους υποψήφιους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσα. Αζέμπειρου Σικοπούλου Ελένη. Αναστασιά Κουκαλιώτη. Βάλτσης Νικόλαος. Κάντλους Πετσέρη Δήμητρα. Γρεκού Αναστασία. Καλκαράνης Ιωάννης. Λέλιος Θωμάς. Δημητριάδους Μαράντα. Φίγκα Θεοδόρα. Τούμτσης Ιωάννης. Δραγούμης Σωτήριος. Καρτσόλη Μαργαρίτα. Κωσίνη Σάκου Μαρία. Μανολάκη Στέφανος. Νεβέλκου Ευαγγελία. Νίκου Αναστασία. Νούσης Παύλος. Thank you.
συμβούλους. Απάζωγλου Δέσποινα.
Λευτέρης Ιωάννης. Μαρίνου Θεοδόρα. Μιχτάνης Κωνσταντίνος. Thank you.
διαδικασία αυτή να ήταν λίγο κουραστική, αλλά καταλαβαίνετε ότι για μένα ήταν ένα από τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή μου. Γιατί εύχομαι ο καθένας να μπορεί να νιώσει ένα τέτοιο συνέστημα, να μπορέσει να πείσει και να εμπνεύσει και να φέρει κοντά του τόσους αξιόλογους ανθρώπους. Πάντα έλεγα... Πάντα έλεγα στα παιδιά ότι είναι το καλύτερο ψηφοδέλτιο που έχει γίνει ποτέ με τέτοια έκταση που έχουν τα ψηφοδέλτια αυτή τη φορά. Ζητάω από όλους εσάς που με τιμήσατε και μας τιμήσατε όλους που είμαστε σε αυτή την ομάδα άλλη μία χάρη. Γίνετε οι φορείς αυτής της εικόνας, γίνετε οι φορείς της ελπίδας, γίνετε οι φορείς αυτού που θα έρθει στις 8 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Το Σάββατο το πρωί στις 12 η ώρα έχουμε και τα εγκαίρια του εκλογικού μας κέντρου. Όσοι έχετε τη δυνατότητα θα χαρούμε να σας δούμε και εκεί. Ευχαριστούμε πολύ για όλα.